Είναι το χειρότερό μου αυτό. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει. Να μιλάω για τον εαυτό μου δεν μου αρέσει πολύ. Σε ενοχλεί έτσι που τελευταία αναπαράγεται λίγο η προσωπική σου ζωή? Ναι, πολύ με ενοχλεί. Με ενοχλεί, αλλά όχι όσο με ενοχλούν άλλα πράγματα. Δηλαδή με ενοχλεί όπως ένα τσίμπημα μιας μύγας. Εντάξει, θα φύγει. Δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα, ναι. Έχεις θυμώσει ποτέ με κάτι που μπορεί να έχεις διαβάσει ή να έχει γραφτεί και για λίγη ώρα να στεναχωρέθηκες? Κανονικά θα έπρεπε να σου πω ότι έχω θυμώσει και ότι ναι, κάποιες φορές έχω στεναχωρηθεί, αλλά θα σου απαντήσω ότι όχι, γιατί δεν με αφορά καθόλου αυτό το πράγμα, οπότε δεν θα αφιερώσω ούτε την ψυχική μου υγεία για να πω κάτι που υπάρχει και θα υπάρχει στην ελληνική ψευτο showbiz, όταν ασχολούνται με ψευτοπράγματα, ψευτοάνθρωποι και ψευτοκαταστάσεις. Οπότε, αφού εγώ είμαι αληθινός άνθρωπος, ζω μια αληθινή ζωή, μια πραγματική ζωή, γιατί να κάτσω να φοβηθώ ή να στεναχωρηθώ για κάτι που είναι ψεύτικο? Ωραία, άντε να σας αφήσω να παίξετε ή έχετε να γυρίσετε σήμερα, γιατί σας πετυχαίνω στο σπίτι σας λίγο πριν το γύρισμά σας. Σήμερα τι... Τι τις κάνεις σήμερα, πες μου. Σήμερα κάνουμε δύο, νομίζω, από δύο επεισόδια γυρίζουμε. Το ένα επεισόδιο είναι που έχει πάρει λιγμένη φέτα και εγώ τη θέλω πίσω στο σούπερ μάρκετ να πάρει άλλη φέτα, και που θέλω να κρεμάσω ένα πίνακα του Πικάσο στο σπίτι, γιατί είναι κολτσίστικο. Γιατί έχει και πάρα πολύ χώρο αυτό το σπίτι, μπορείς να κρεμάσεις ένα πίνακα. Και τσακωνόμαστε για το ότι δεν της αρέσει αυτή η δικιά μου καλλιτεχνική θεώρηση των πραγμάτων και θέλει κάτι πιο κορτσίστικο. Στο τέλος πιανού γίνεται? Καλά, είναι σαφές πως γίνεται της Ιωάννας.